Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε για άλλο ένα απόγευμα σε άλλη μια συνέντευξη εδώ στο Web TV Διομήδης και στα πλαίσια της εκπομπής Λεωφόρος Αλήθειας. Μια εκπομπή όπου, όπως όλοι σας πλέον γνωρίζετε, εδώ με τους καλεσμένους μας αναζητούμε την αλήθεια, προσπαθούμε μαζί τους να φτάσουμε στο ορθό, στο υπαρκτό, στο αληθινό, ακολουθώντας μια αποδεικτική διεργασία και θίγοντας ζητήματα τα οποία σήμερα απασχολούν κάθε Έλληνα πολίτη και ζητήματα για τα οποία τα ΜΜΕ επιλέγουν να μην τον ενημερώσουν, τουλάχιστον αντικειμενικά. Είμαι ο Αυγέρης Ανδρέας και ο απόψινός μας καλεσμένος είναι ένας γνώριμος πλέον σε εσάς, ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής στον Ομό Ετωλοκαρνανίας με την Ελλήνων Συνέλευσης, και τον καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στην τηλεόρασή μας. Κύριε Δρόσο, καλησπέρα σας. Τιμή μας να σας φιλοξενούμε για άλλη μια φορά εδώ στο Web TV Διομήδης. Καλησπέρα, κύριε Αυγέρη. Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες που μας παρακολουθούν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Είναι τιμή και ευχαρίστησή μου η συμμετοχή μου στην εκπομπή σας που συμβάλλει πράγματι στην πραγματική ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών. Να είστε καλά για τα λόγια σας, κύριε Δρόσε. Σήμερα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας ότι η συνέντευξή μας αποτελεί συνέχεια της τελευταίας σας συνέντευξη εδώ στην τηλεόρασή μας και έχει να κάνει με την ανεργία, ένα θέμα το οποίο, την ανεργία μάλλον την οποία την χαρακτηρίσαμε και ως καθεστωτική μάστιγα και μας δώσατε αρκετά σημαντικές πληροφορίες και στην προηγούμενη συνέντευξη. Πριν όμως περάσουμε στο θέμα, να υπενθυμίσουμε λίγο στους ακροατές μας ότι ο κύριος Δρόσος Βασίλειος είναι πολιτικός μηχανικός, έχει διατελέσει επιπλέον μηχανικός στην Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων της Θέος Νομαρχίας Ετωλοκαρνανίας, καθώς και προϊστάμενος αλλά και για ένα έτος διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσολογγίου. Γεννηθεί στην Αμφιλοχία, μόνιμος κάτοικος Αγρινίου, ιδρυτικό μέλος του τοπικού οργανισμού ΕΣΥ Αγρινίου, ενεργό μέλος του οργανισμού ΕΣΥ Αμφιλοχίας, αλλά και διορισμένος διευθυντής της Κεντρικής Περιφερειακής Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος της Ελλήνων Συνέλευσης. Μάλιστα, κύριε Δρόσε, συμμετείχατε και ως υποψήφιος βουλευτής του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και στις περασμένες εθνικές εκλογές τον Ιούλιο του 2019, σωστά? Έτσι είναι, κύριε Αυγέρη, και ήταν μεγάλη μου τιμή. Και όπως είπαμε, κύριε Δρόσε, στην προηγούμενη εκπομπή που ήσασταν καλεσμένος μας, μας συγχωρείτε, μας είπατε πως η ανεργία στην χώρα μας είναι πολύ μεγάλη, παρόλο που η Ελστάτ με διάφορα τεχνάσματα πασχίζει, αν το θέλετε, να δείξει πως είναι χαμηλή, και αυτό βεβαίως το δικαιολογήσατε και με επιχειρήματα, μας παρουσιάσατε και τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η Ελστάτ και στο επίσημο site της, και μας αποδείξατε ότι η ανεργία δεν είναι τυχαία, αλλά είναι αποτέλεσμα σκοπιμότητας και από μέρους της κυβέρνησης. Σωστά, κύριε Δρόσε? Βεβαίως, κύριε Αυγέρη. Αυτά είπαμε και έτσι ακριβώς είναι. Η ανεργία πράγματι είναι το αποτέλεσμα καθεστωτικής μεθόδευσης. Διότι, κύριε Αυγέρη, με τους Έλληνες στην αιχμαλωσία του μόνιμου πλέον εγκλισμού, με την αγορά και τους επαγγελματίες σε συνεχή ομοιρία και με την οικονομική δραστηριότητα σε διαρκή στραγγαλισμό, με όλο αυτό το κατηγισμό των παρανοϊκών, θα έλεγα, μέτρων του καθεστώτος, ποιος εχέφρον άνθρωπος αλήθεια θα περίμενε ανάπτυξη? Έπειτα, πώς δικαιολογείται να έχουμε από τη μία εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2021 με ύψος εσόδων το αστρονομικό νούμερο των 793.162.480.000 ευρώ, τον υψηλότερο δηλαδή προϋπολογισμό της Ευρώπης, και απ' την άλλη οι Έλληνες να οδηγούνται στην ανεργία και στον οικονομικό θάνατο? Λίγη νόηση απαιτείται, κύριε Αυγέρη. Λίγη νόηση για να καταλάβει ο Έλληνας πως η κομματική δικτατορία που δυναστεύει παράνομα τη χώρα έχει δρομολογήσει και μεθοδεύει την οικονομική καταστροφή της πατρίδας μας και τη φτωχοποίηση των Ελλήνων. Λίγη νόηση απαιτείται για να αντιληφθεί πως μόνο ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, με το τεράστιο πρόγραμμά του και με τα οικονομικά εργαλεία που διέθεσε για όλους τους Έλληνες ο πρόεδρος μας Αρτέμης Σόρας, είναι η λύση σε αυτή την επέλαση αφανισμού και γενοκτονίας των Ελλήνων.
Πραγματικά, κύριε Δρόσε, μπορώ να πω και με τα λόγου γνώσεως και έχοντας διαβάσει και μελετήσει τις προγραμματικές δηλώσεις του Πολιτικού Φορέα Ελλήνου Συνέλευσης, όποιος ρίξει έστω και μία ματιά στο πρόγραμμα αυτό, θα καταλάβει ότι αυτά που περιγράφονται ότι θα γίνουν σε κάθε τομέα αποτελούν τη μοναδική λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και γενικότερα οι Έλληνες σήμερα. Στο σημείο αυτό όμως, μιας και έχετε αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, κύριε Δρόσε, θα θέλαμε να μας πείτε και να εξηγήσετε στους τηλεθεατές μας ποια είναι η σχέση των δημόσιων έργων και με την ανεργία που αναλύουμε σήμερα. Βεβαίως, κύριε Αργύρη. Θα έλεγα πως είναι σε όλους γνωστό ότι τόσο η οικιστική ανοικοδόμηση, όσο και η κατασκευή γενικά των δημόσιων έργων, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της ανεργίας. Και αυτό γιατί? Γιατί με τον κατασκευαστικό τομέα είναι, θα το ξέρετε άλλωστε, συνδεδεμένο ένα πλήθος επαγγελμάτων, ένα πλήθος ειδικοτήτων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Όλα αυτά τα επαγγέλματα, οι παραγωγικοί μηχανισμοί, κυρία Βιέρη, εργάζονται και λειτουργούν εφόσον λειτουργεί και ο κατασκευαστικός τομέας. Όσο δηλαδή κατασκευάζονται κάθε είδους δημόσια έργα και υποδομές και όσο συνεχίζεται απρόσκοπτα η οικιστική ανοικοδόμηση. Όμως, αντίθετα, από τη στιγμή που αυτά θα σταματήσουν να κατασκευάζονται ή ελαχιστοποιηθεί η κατασκευή τους, όπως συμβαίνει δηλαδή στις μέρες μας, τότε μοιραία εκατοντάδες παραγωγικές διαδικασίες σταματούν ή στην καλύτερη περίπτωση μειώνεται σημαντικά η δραστηριότητά τους και χάνονται έτσι δεκάδες χιλιάδες θέσεων εργασίας, αυξάνοντας έτσι σημαντικά την ανεργία και το μέγεθος της υπανάπτυξης. Φαντάζομαι λοιπόν, κύριε Αργέρη, ότι είναι απλή και κατανοητή από κάθε συνέλληνά μας αυτή η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των δημοσίων έργων και της ανεργίας, όπου όταν μειώνονται τα δημόσια έργα, αυξάνεται η ανεργία και το αντίστροφο, και δεν νομίζω να χρειάζεται πάνω σε αυτό περισσότερες εξηγήσεις. Άρα και οι απασχολούμενοι στον τομέα των δημόσιων έργων και των υποδομών βλέπουμε ότι μαστίζονται από την ανεργία. Η ανεργία δεν επηρεάζει δηλαδή μόνο κάποιους συγκεκριμένους τομείς της χώρας, αλλά και τον τομέα στον οποίο ειδικεύεστε εσείς, κύριε Δρόσε, μας αποδείξατε μόλις ότι δεν γλιτώνει από την ανεργία, να το πούμε έτσι απλά. Έτσι είναι, κύριε Γύρη. Ακριβώς έτσι. Δεν είναι μόνο το αντικείμενο που εγώ έχω ειδικευτεί. Σε όλους τους τομείς υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν τα αντίστοιχα έργα και όταν αυτά σταματούν, όταν οι υποδομές υπολειτουργούν, αναγκαστικά χάνονται και θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητή η σχέση αυτή που υπάρχει ανάμεσα στα δημόσια έργα λοιπόν και στο φαινόμενο της ανεργίας, κύριε Δρόσε, που στις μέρες μας γιγαντώθηκε και μαστίζει την κοινωνία μας, θα μπορούσαμε να πούμε. Οι συνέλληνές μας όμως θα σας ρωτούσαν εδώ πώς θα εξελιχθεί αυτή η σχέση όταν η Ελλήνου Συνέλευση γίνει κυβέρνηση της Ελλάδος, γιατί μόλις μας παρουσιάσετε μια κατάσταση που επικρατεί σήμερα, θα θέλαμε όμως να δούμε και την λύση που έχει να προτείνει ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης και θα θέλαμε να δούμε τι έχετε να μας απαντήσετε εσείς, κύριε Δρόσε, που είστε υποψήφιος βουλευτής και ένας εκ των εκπροσώπων του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Κύριε Αργέρη, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά θα το τονίζουμε συνεχώς ότι ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει ένα τεράστιο και πλήρες πρόγραμμα κατασκευής έργων και υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα, το πρόγραμμά του αυτό το έχει καταθέσει στον Άριο Πάγο μαζί με την ιδρυτική του διακήρυξη και το καταστατικό του με αριθμό πρωτοκόλλου 6199 στις 4 Σενάτου του 2015, έτσι ώστε οι Έλληνες να είναι σίγουροι πως ό,τι έχει προγραμματιστεί από την Ελλήνων Συνέλευση είναι απόλυτα δεσμευτικό και θα εφαρμοστεί απαρέγκλητα ευθύς με την ανάληψη από τον πολιτικό μας φορέα της διακυβέρνησης της χώρας. Όλοι οι Έλληνες θα πρέπει να δουν και να μελετήσουν τις προγραμματικές δηλώσεις του φορέα μας, έτσι ώστε να μπορέσουν να συλλάβουν το μέγεθος του προγράμματος και το πλήθος των έργων
που θα εκτελεστούν στην πατρίδα μας. Όταν με την ένωση και τη συμμετοχή όλων μας, ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης ελευθερώσει την πατρίδα μας και εγκαθιδρύσει την Ελλήνων Πολιτεία, την πραγματική δημοκρατία στην Ελλάδα. Σε όλους τους νευραλγικούς τομείς και σε όλους τους κύριους άξονες της πολιτείας θα κατασκευαστούν πολλά μεγάλα και άρτια από τεχνική και λειτουργική άποψη έργα και θα δημιουργηθούν όλες οι υποδομές ώστε η λειτουργία της πολιτείας να είναι τέλεια και υποδηματική και να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στις προσδοκίες των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα ήταν υπερβολή, κύριε Αγγέρη, αν θα λέγαμε ότι στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας η Ελλάς θα γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο έργων, υποδομών και ανάπτυξης. Ο τεράστιος πλούτος που διαθέτει η χώρα μας θα χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, ώστε να μην λείπει τίποτε από τον Έλληνα πολίτη και να μην στερείται τίποτε το απαραίτητο και καμία αναγκαία υπηρεσία για να δημιουργεί ελεύθερα και δίκαια μέσα στη δική του πολιτεία, ως ένα υγιές κύτταρό της, με κοινό στόχο την ευημερία και την ανέλυξη της ολότητας των Έλληνων ανθρώπων. Στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε καθεστωτικοί δυνάστες, ούτε λαμόγια και απατεώνες που θα του στερούν αυτό το πλούτο, θα τον κρατούν δέσμιο στη φτώχεια και στην ανέχεια και θα τον εξαπατούν οδηγώντας τον στην οικονομική ασφυξία, στην υποτέλεια και στη γενοκτονία. Έτσι λοιπόν, εύκολα κανείς μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόβλημα ανεργίας στην Ελλήνων πολιτεία δεν θα υπάρχει. Όλα αυτά τα έργα που θα κατασκευάσουμε, κυρία Αγγέλη, και όλες αυτές οι υποδομές που θα θεμελιώσουμε και θα λειτουργήσουμε θα έχουν σαν αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, και την δημιουργία πολλών εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο για την κατασκευή τους, αλλά και για τη στελέχωση και τη λειτουργία τους. Να λοιπόν, γιατί λέμε με βεβαιότητα ότι στις μέρες της Ελλήνων πολιτείας δεν θα υφίσταται ανεργία. Και όχι μόνο θα έχουν εργασία όλοι οι Έλληνες που ζουν στην Ελλάδα, αλλά θα χρειαστεί να επιστρέψουν και τα ξενιτεμένα Ελληνόπουλα για να προσφέρουν τις ικανότητες και τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα. Μάλιστα. Κύριε Δρόσε, γίνεται κατανοητό και φαίνεται και απόλυτα λογικό ότι αν τεθούν σε εφαρμογή όλα αυτά τα έργα και οι υποδομές που αναφέρονται στις προγραμματικές δηλώσεις του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης, θα έχουμε πλήρης εξάλληψη της ανεργίας. Εδώ όμως θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δώσετε ένα παράδειγμα στους τηλεθεατές μας σχετικό μάλλον με αυτά που είπατε και που να αφορά κάποιον νευραλγικό άξονα της Ελλήνων Πολιτείας. Ο λόγος σας, κύριε Δρόση. Βεβαίως, κύριε Αγγέρη. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον νευραλγικό άξονα της υγείας, μιας και βρίσκεται σήμερα στην επικαιρότητα. Και βέβαια, όλοι γνωρίζουν το χάλι στο οποίο οδήγησαν τη δημόσια υγεία οι καθεστωτικές κυβερνήσεις. Οι ελλείψεις που υπάρχουν στον τομέα αυτό είναι τεράστιες. Ουσιαστικά οι κυβερνήσεις έχουν αποδομήσει εντελώς το σύστημα της δημόσιας υγείας, αυτό που τέλος πάντων υπήρχε. Διέλυσαν τα πάντα. Νοσοκομεία, μονάδες εντατικής θεραπείας, εργαστήρια, αποθεραπευτήρια, κέντρα υγείας, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τα πάντα. Κυριολεκτικά, κύριε Αγγέρη, με τις καταστροφικές παρεμβάσεις και με την αδιαφορία της δυναστικής κομματοκρατίας, δεν μπορεί κανείς να πει ότι στη χώρα μας υφίσταται σήμερα λειτουργικό σύστημα δημόσιας υγείας. Αυτό δεν είναι μόνο δική μας διαπίστωση. Είναι αδιαμφισβήτητη και πικρή εμπειρία όλων εκείνων των Ελλήνων που χρειάζονται κατά καιρούς ιατρικές επεμβάσεις και νοσοκομιακή περίθαλψη. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, κύριε Αγγέλη, πόσα έργα πρέπει να κατασκευάσει και πόσες υποδομές έχει να οργανώσει και να εξοπλίσει στον τομέα αυτών ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, όταν με την ένωση των Ελλήνων θα απελευθερώσει την Ελλάδα και θα αναλάβει τη διακυβέρνησή της. Ας αναφέρουμε όμως
μερικά από αυτά που θα εκτελέσει η Ελλήνων Συνέλευση στον νευραλγικό αυτό άξονα της πολιτείας μας και τα οποία δεσμευτικά προβλέπονται μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού μας φορέα. Θα προχωρήσει λοιπόν στην κατασκευή νοσοκομειακών εγκαταστάσεων που θα σέβονται την προσωπικότητα του κάθε Έλληνα πολίτη με τις πιο ιδανικές συνθήκες παραμονής ασθενών και νοσηλευτών μέσα σε αυτές. Θα κατασκευαστούν έπειτα νοσοκομεία σε τέτοιο περιβάλλον που θα προάγει την αισθητική των πολιτών σε ύψιστο βαθμό. Είναι προγραμματισμένο και θα γίνει ένα κεντρικό εργοστάσιο που θα φέρει την ευθύνη απέναντι στην πολιτεία με απεριόριστη δυναμική δημιουργίας και άλλων περιφερειακών εργοστασίων τα οποία θα κατασκευάζουν φάρμακα με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Τα φάρμακα αυτά, κύριε Αυγέρη, εκτός από φυσικής προέλευσης, που είναι το ιδανικότερο, θα είναι και φάρμακα μίξης φυσικής και τεχνικής φαρμακολογίας με τις λιγότερες αντιδείξεις. Θα κατασκευαστούν επίσης ιδανικές εγκαταστάσεις για την ενίσχυση εναλλακτικών θεραπείων, όπως της ιαματικής θεραπείας, της υδροθεραπείας, της φυτοθεραπείας, της αρωματοθεραπείας και άλλων θεραπείων που σήμερα δεν υφίστανται. Θα δημιουργηθούν ειδικά κέντρα απεξάρτησης, αποτοξίνωσης και επανένταξης στην υγιή λειτουργία της πολιτείας για εξαρτημένα άτομα. Θα δημιουργηθούν επίσης ειδικά κέντρα περίθαλψης και θεραπείας για ψυχολογικές ασθένειες με υποστηρικτικά κέντρα παροχής εξάσκησης πνεύματος και σώματος. Θα δημιουργηθούν και θα υποστηριχθούν θεραπευτήρια των τεράστιων ελανίων θεραπευτικών τεχνικών που σήμερα δεν υφίστανται, ώστε να αναβιώσουν ως σύγχρονα ασκητεία στη γνωστή τους βάση. Όλα αυτά τα νοσοκομεία, οι νοσοκομειακές και ειδικές εγκαταστάσεις, τα θεραπευτήρια, τα εργοστάσια παραγωγής φαρμάκων, τα ειδικά κέντρα περίθαλψης και ό,τι άλλο είναι αναγκαίο για την υποστήριξη και την αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και διαγέρη, θα επανδρωθούν πλήρως με το απαραίτητο και κατάλληλο δυναμικό που θα περιλαμβάνει εξειδικευμένο ιατρικό, ερευνητικό, τεχνικό, νοσηλευτικό και υποστηρικτικό προσωπικό. Φανταστείτε λοιπόν τώρα, κύριε Αυγέρη, μόνο στον νευραλγικό αυτό τομέα της υγείας, τον οποίο σαν παράδειγμα παραθέσαμε εδώ, με τα τόσα που θα γίνουν, πόσες θέσεις εργασίας θα απαιτηθούν. Πόσες θέσεις εργασίας είναι απαραίτητες, τόσο στο στάδιο της κατασκευής και της συντήρησης των απαιτούμενων έργων που αναφέραμε, αλλά όσο και στη συνεχή και υποδειγματική λειτουργία τους. Ειλικρινά είναι τόσο πολλές που κανείς δεν μπορεί να κάνει μια πρόχειρη προσέγγιση του αριθμού. Αν τώρα έρθουν και στους άλλους κύριους άξονες της πολιτείας, όπως για παράδειγμα στην παιδεία, στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα, στην έρευνα και στις καινοτομίες, στην βιομηχανία, στην ενέργεια, στη βιοτεχνία, στην ναυτιλία, στην πολεοδομική και χωροταξική αναβάθμιση, στον τουρισμό, στις ένοπλες δυνάμεις και υπηρεσίες ασφαλείας, στις υπηρεσίες ίδρευσης, αποχέτευσης, άρνευση και αντιπλημμυρικής προστασίας, στο περιβάλλον, στην πολιτιστική μας κληρονομιά, και αν δούμε τι προβλέπεται να λύνει και να λειτουργήσει σε αυτούς, τότε, κύριε Αυγέρη, είναι σίγουρο πως οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα ξεπεράσουν κατά πολύ τον ενεργό πληθυσμό της χώρας μας. Έτσι, όπως είπαμε και το πάνω, θα μπορέσουν να επιστρέψουν και τα εκατοντάδες χιλιάδες ξενιτεμένα αδέλφια μας που αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό λόγω της ανεργίας και των εγκληματικών μέτρων της ανθεληνικής και δυναστικής κομματοκρατίας και να προσφέρουν έτσι με πολύ ευνοϊκούς όρους τις υπηρεσίες τους στη χώρα που τους γέννησε, αναπτύσσοντας έτσι χωρίς κανένα εμπόδιο τις δημιουργικές τους δεξιότητες στην Ελλάδα. Άρα, κύριε Αυγέρη, γίνεται κατανοητή και τεκμηριώνεται έτσι η δέσμευσή μας
ότι με τον πολιτικό φορέα του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, στη διακυβέρνηση της χώρας μας, δεν θα υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι Έλληνες πολίτες θα έχουν από την πολιτεία εξασφαλισμένη εργασία με αξιοπρεπείς απολαβές. Μάλιστα. Κύριε Δρόσε, αντιληπτά τα όσα μας έχετε αναφέρει μέχρι στιγμής και πραγματικά όταν τεθούν σε εφαρμογή οι προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα, γίνεται επίσης αντιληπτό το πώς θα λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας. Πριν περάσουμε στο επόμενο ερώτημά μας, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε ξανά, κύριε Δρόσε, για να συνεχίσουμε την ανάλυση επί του θέματός μας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε ύστερα και από τα διαφημιστικά μας μηνύματα και επιστρέφουμε και στον καλεσμένο μας, τον κύριο Δρόσο Βασίλειο. Κύριε Δρόσε, μας αναφέρατε ενδεικτικά κάποια από τα έργα τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή έτσι όπως αυτά αναφέρονται και στις προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Και όλα αυτά τα έργα και υποδομές που δεσμεύεται να κατασκευάσει, να οργανώσει και να λειτουργήσει ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης σε όλους τους νευραλγικούς άξονες της πολιτείας, όταν θα υλοποιηθούν, σίγουρα θα λύσουν, όπως είπαμε και πριν, μια για πάντα το πρόβλημα της ανεργίας. Για να περάσουμε όμως τώρα και στο επόμενο ερώτημα, κύριε Δρόσε, θα πρέπει να πούμε ότι για να κατασκευαστούν και να λειτουργήσουν όλα αυτά τα έργα που αναφέρονται στο πρόγραμμα της Ελλήνων Συνέλευσης, γνωρίζουμε ότι εκτός από την πολιτική βούληση, που είναι το ένα σκέλος, απαιτούνται και πολύ μεγάλες επενδύσεις κεφαλαίων, που είναι το άλλο σκέλος. Είναι λοιπόν απαραίτητο και θα έπρεπε και θα πρέπει μάλλον να εξηγήσετε στους Έλληνες που μας παρακολουθούν πώς και από ποιους πόρους θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή και η λειτουργία όλων αυτών των έργων και κεφαλαίων που έχει στο πρόγραμμά του ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης. Ο λόγος σας, κύριε Δρόσε. Πολύ ευχαρίστως, κύριε Αργέρη. Θα πρέπει λοιπόν να επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά και να τονίσουμε ότι όλοι οι πόροι και τα κεφάλαια που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση και την λειτουργία όλων των έργων που προβλέπονται στο τεράστιο πράγματι αναπτυξιακό πρόγραμμα του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης έχουν ήδη εξασφαλιστεί από δύο πηγές τις οποίες μας εξασφάλισε για όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες ο πρόεδρος μας ο Ατέμης Σόρας. Η πρώτη πηγή, κύριε Αβιέρη, είναι ο λογαριασμός των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων που κατέθεσε στο όνομα της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας ο Ατέμης Σόρας για την εξαγορά του δημοσίου χρέους και τη χρηματοδότηση των νέων αναγκών της χώρας. Ποσό αυτό το καθεστώς το καταχωρεί, όπως έχουμε πει, ως έσοδο σε όλους τους κρατικούς προϋπολογισμούς της Ελλάδος από το 2015 και ετέθεν, αλλά ποτέ δεν έχει κάνει χρήση του. Και αυτό γιατί? Γιατί θέλει την καταστροφή της Ελλάδος και την γενοκτονία του Έλληνα. Η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης του προγράμματος του πολιτικού φορέα Ελλήνων Συνέλευσης προέρχεται από τον τεράστιο πλούτο των ελληνικών κληρονομικών ταμείων διεθνούς εξασφάλισης, του γνωστού μας πλέον παγκόσμιου καταπιστεύματος, που τόσο καιρό μας το έκρυβε το κομματικό καθεστώς και το οποίο και αυτό μας το αποκάλυψε ο πρόεδρός μας. Από αυτά λοιπόν τα ελληνικά κληρονομικά ταμεία, κύριε Αργέρη, του παγκοσμίου καταπιστεύματος, ο Αρτέμης Σόρας έχει ήδη δεσμεύσει και εξασφαλίσει το ποσό των 2,3 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την δόμηση χρηματοδότησης έργων σε όλους τους δήμους της χώρας.
Όλος αυτός λοιπόν ο αστήρευτος πλούτος, κύριε Αλφιέρη, που αναφέρεται και μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, στις προγραμματικές δηλώσεις του πολιτικού μας φορέα, οι οποίες όπως είπαμε κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν από τον Άγιο Παύλο, αλλά και όσα ακόμη κεφάλαια θα χρειαστούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν άτοκα από αυτά τα ελληνικά κληρονομικά ταμεία για την κατασκευή και λειτουργία κάθε έργου και κάθε υποδομής που θα αποβλέπει στην ανάπτυξη της Ελλάδος και στην ευημερία των Ελλήνων πολιτών. Πραγματικά, κύριε Δρόσε, αυτή η πόρη χρηματοδότησης του προγράμματος του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης αναφέρονται μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του που έχουν κατατεθεί στον Άριο Πάγο, όπως πολύ σωστά τονίσατε και εσείς, αλλά και τα 600 δις, τα περιβόητα πλέον σε όλους τους Έλληνες 600 δις που κατέθεσε ο Αρτέμις Όρας, είναι περασμένα, όπως επίσης είπατε, μέσα στους κρατικούς προϋπολογισμούς, εξασφαλίζοντας, τα λέγαμε έτσι, την υλοποίηση του προγράμματος στο οποίο αναφερθήκατε. Θα θέλαμε όμως, κύριε Δρόση, σε αυτό το σημείο, και είναι σκόπιμο να σας ρωτήσουμε και να μας πείτε ποια είναι η μέρημνα που έχει λάβει, αν έχει λάβει, ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης για τους Έλληνες πολίτες, προκειμένου να ανακουφιστούν από τα κυβερνητικά μέτρα και να υποστηριχθούν οικονομικά για τον πρώτο καιρό που η Ελλήνων Συνέλευση θα αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας και μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτό το τεράστιο και κολοσσιαίο πρόγραμμα που θα λύσει όλα τα προβλήματα των πολιτών. Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα θα πρέπει να δοθεί και κάποια ανακούφιση στους Έλληνες πολίτες. Σε αυτό βέβαια θα μας απαντήσετε εσείς, κύριε Δρόση, αν υπάρχει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός, και με την απάντησή σας αυτή, επειδή σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας, θα θέλαμε να κλείσουμε έτσι αυτήν μας την συνέντευξη και να δώσετε και τον δικό σας αποχαιρετιστήριο λόγο. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Δρόση. Πράγματι, κύριε Αυγέρη, για τα πάντα έχει γυφθεί μέλη. Ο Πολιτικός Φορέας Ελλήνων Συνέλευσης, κάτω από την εμπνευμένη ηγεσία του Προέδρου μας Αρτέμις Όρα, δεν άφησε κανένα θέμα από αυτά που αποσχολούν τον Έλληνα πολίτη που να μην το εξετάσει και να μην βρει και υποδείξει τη δίκαιη λύση. Έτσι, για την μεταβατική περίοδο, ευθύς μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας μας από τον Πολιτικό Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης και μέχρι να αρχίσει η υλοποίηση του τεράστιου αναπτυξιακού μας προγράμματος, έγινε πρόβλεψη και προγραμματίστηκε δεσμευτικά για την αντιμετώπιση των οικονομικών αδιεξόδων, συγγνώμη, που έχουν οι πολίτες, να γίνει το εξής. Από την κατάθεση που έχει γίνει από τον Αρτέμις Όρα υπέρ της κυρίαρχης ελληνικής δημοκρατίας των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα γίνει άμεση εκταμείευση με την ανάληψη της διακυβέρνησης από την Ελλήνων Συνέλευσης και θα δοθεί τριαβιέρη σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα πολίτη που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους το ποσό των 20.000 ευρώ ως άμεση ανακούφιση και στήριξη μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα που έχει προγραμματίσει ο πολιτικός μας φορέας ύψους 2,3 ευρώ. Αυτό, όπως είπαμε, κύριε Αυγέρη, προβλέπεται και αναγράφεται μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, είναι αληθές και απόλυτα δεσμευτικό και θα γίνει για πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία της Ελλάδος, ανακουφίζοντας έτσι όλες τις ελληνικές οικογένειες που έχουν πράγματι πληγεί και πλήττονται συνεχώς από τις αντιανθρώπινες πρακτικές και από τα ληστρικά μέτρα του αντιελληνικού κομματικού καθεστώτα. Αναφέρουμε λοιπόν σε όλους σας, αγαπητοί συνέλληνες και αδέλφια μου, για να σας μεταφέρω το μήνυμα της Ένωσης και για να σας πω για άλλη μια φορά ότι ο μόνος που μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο τεράστιο πρόγραμμα που στην ουσία αφορά την αναγέννηση της Ελλάδος, που θα εξέλθει, θα εξαλείψει την ανεργία και που θα λύσει κάθε υπαρκτό πρόβλημα που δημιούργησε η κομματική δικτατορία, είναι ο Πολιτικός Φορέας του Έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης. Είναι ο μοναδικός ελληνικός, ανθρωποκεντρικός πολιτικός φορέας, ο οποίος δημιουργήθηκε για να απελευθερώσει την Ελλάδα και τους Έλληνες από την καθεστωτική δουλεία και από την αποστατική τυραννία των ξενόδουλων κομμάτων
των απόκοσμων αναπεντικών τους και που καλεί όλους τους Έλληνες να συστρατευτούν μαζί του και να συμμετέχουν με ελεύθερη βούληση για τη δημιουργία της Ελλήνων πολιτείας, της πραγματικής δημοκρατίας, με αξίες, αρχές και νομοτελεία του γνώμου. Ελάτε λοιπόν συνέλληνες, ελάτε να ενημερωθείτε, να μάθετε την αλήθεια, να ενθυμηθείτε ποιοι είστε και να ενωθείτε με τα αδέλφια σας στον ιερό αυτό αγώνα και στον κοινό μας στόχο και σκοπό. Η απελευθέρωση της πατρίδας μας και όλων των ανθρώπων, η αποκατάσταση του δικαίου και η επανάκτηση της ξεπουλημένης κυριαρχίας μας και της κλεμμένης μας αυτονίας είναι αποκλειστικά και μόνο δική μας υπόθεση και επαφίεται στη βούληση και στους αγώνες των Ελλήνων. Ας μη μας διαφεύγει ότι ως Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, εμείς είμαστε οι κυρίαρχοι ιδιοκτήτες αυτής της ιερής χώρας και οι φορείς της ιερής παρακαταθήκης των πέρτατων θεών δημιουργών μας και των τεράστιων προγόνων μας, ημιθέων και ηρώων. Έχουμε λοιπόν ιερό καθήκον και αποστολή να αφήσουμε κατά μέρος κάθε διχαστικό χάραγμα και διαχωρισμό που μας βάζουν τα κόμματα και τα δόγματα, να απαξιώσουμε το άδικο, να απαξιώσουμε την αποστασία που παράγει το καθεστώς και να ενωθούμε για να πάρουμε τις τύχες της πατρίδας στα δικά μας χέρια. Ο πολιτικός μας φορέας, ο φορέας του έθνους των Ελλήνων, Ελλήνων Συνέλευσης, είναι εδώ με την αλήθεια βασικά, με τη γνώση, τη βούληση, το ελάνιο αξιακό σύστημα, την όλα εκείνα τα οικονομικά εργαλεία, τα πάντα έτοιμα από τον μεγάλο Έλληνα αδελφό μας, τον πρόεδρό μας Αρτέμι Σόρα, και σας περιμένει όλους σας συνέλληνες στη Μεγάλη Ένωση των Ελλήνων, των Ελλήνων πολιτών, με στόχο και σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας μας, την αναγέννηση του έθνους μας και την εγκαθίδρυση της Ελλήνων πολιτείας, της πραγματικής δημοκρατικής και δημιουργικής πολιτείας των πραγματικών πολιτών που θα ζουν, θα βιώνουν και θα δημιουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον ελευθερίας, δικαίου, αυθονίας και ευδαιμονίας. Ας γίνει λοιπόν η ένωση όλων των Ελλήνων κοινός στόχος και σκοπός όλων μας, γιατί ενωμένοι οι Έλληνες δεν νικήθηκαν ποτέ. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους σας αδέλφια, καλό σας βράδυ, δύναμη φως. Κύριε Δρόσε, εμείς σε αυτό το σημείο εδώ από το Web TV Διομήδης να σας ευχαριστήσουμε που για άλλο ένα απόγευμα παροχωρήσατε μια αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη εδώ στην τηλεόρασή μας και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για όσες συνεντεύξεις ακόμη χρειαστεί, διότι είναι πάρα πολλά τα θέματα, αν μη τι άλλο, για τα οποία οφείλουμε να ενημερώσουμε όλους τους Έλληνες πολίτες. Σας ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Δρόσε. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ και σε εσάς. Είναι και δική μου τιμή, κύριε Αυγέρη, πρόσκληση στην εκπομπή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για να ενημερώσουμε και για άλλα θέματα στους Έλληνές μας, θέματα που αφορούν, τους αφορούν και που δεν έχουν άλλη πηγή δυστυχώς αντικειμενικής πληροφόρησης πέρα από την Ελλήνων Συνέλευση. Να είστε πάντα καλά, δίκαιο βράδυ, δύναμη φως. Γεια σας, κύριε Δρόσε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές του Web TV Διομήδης, αυτός ήταν ο κύριος Δρόσος Βασίλειος, υποψήφιος βουλευτής στο νομοέτωλο Καρνανίας με την Ελλήνων Συνέλευση. Τα στοιχεία του κυρίου Δρόσου υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνέντευξής μας. Βέβαια, θα φροντίσουμε να τα παραθέσουμε όπως γνωρίζετε και όπως κάνουμε με κάθε καλεσμένο μας και στην περιγραφή του βίντεο της εκπομπής, έτσι όπως αυτή θα αναρτηθεί στο κανάλι YouTube της ΚΑΠΑΠΗ ΔΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος Ελλήνων Συνέλευση. Αυτή ήταν και η απόψινή μας συνέντευξη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αγαπητοί μας τηλεθεατές, που παρακολουθείτε τις συνεντεύξεις μας και στηρίζετε όλη αυτή την τεράστια και δίκαιη διαδικασία ενημέρωσης όλων των Ελλήνων πολιτών. Ήμουν ο Αυγέρης Ανδρέας, παρακολουθήσατε την εκπομπή Λεωφόρος Αλήθειας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενες συνεντεύξεις, έτσι όπως αυτές θα ανακοινωθούν στα social media της περιφέρειάς μας. Μέχρι τότε, δύναμη φως και καλό βράδυ σε όλους.